Αγαπητοί φίλοι του Kitchen Lab, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο που φαίνεται πάρα πολύ απλό από τον τίτλο, αλλά πιστέψτε με, η σωστή πατάτα υψητή στο φούρνο θέλει τέχνη. Οι πατάτες απ' έξω, μόλις τις πιάσετε, θα κάνουν κρούτς, κρούτς και θα σπάνε. Αλλά από μέσα θα είναι τόσο φράτες, τόσο λεμονένιες, που πραγματικά αυτό που θα τρώτε δεν θα ξέρετε τι είναι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, αλλά χρειάζεται να κάνετε ακριβώς ό,τι κάνω και εγώ. Έχω καθαρίσει πατατούλες εδώ πέρα και αυτές είναι μέτριες, δεν είναι πολύ μεγάλες. Οπότε αυτές μπορώ να τις κόψω στη μέση ή και στα 4 αναλόγως πόσο μεγάλες τις θέλω. Αυτή που είναι μεγαλούτσι και την κόψω στα 4. Τώρα, αυτό που μου αρέσει να κάνω στις πατάτες είναι να παίρνω το μαχαίρι και να κάνω 2-3 σφραγματιές σε διάφορα σημεία. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα πάρει ωραίο σχήμα η πατάτα καθώς ψήνεται. Παίρνω, κάνω χαραγματιές εδώ πέρα και τις βάζω σε μια κατσαρόλα. Γιατί όσο παράξενο και σας φαίνεται, η σωστή πατάτα στο φούρνο θέλει πρώτα να περάσει από κατσαρόλα. Μέτρο που τις χαράξουμε όλες, 4-5 σημεία, 3-4 όσο θέλετε. Το επόμενο μυστικό είναι το λεμόνι. Λοιπόν, για να πάει μέσα η γεύση στο λεμόνι της πατάτας μας, πρέπει να τις βράσουμε μαζί με λεμόνι. Και επίσης, το λεμόνι τι θα μας διασφαλίσει, ότι όση ώρα και να τις βράσουμε, δεν πρόκειται οι πατάτες μας ποτέ να σπάσουν και να πιάσουν μια κρούστα από πάνω. Λοιπόν, στίβουμε ένα λεμονάκι και άλλο ένα και αυτό το βάζουμε μέσα. Τώρα, αλάτι. Και απογεμίζουμε με νερό περίπου 1,5 λίτρο. Βάζουμε πάνω στη φωτιά. Και από τη στιγμή που δούμε να αρχίσει να βράζει το νερό, μετράμε ακριβώς 10 λεπτάκια. Με το περάσουν τα 10 λεπτάκια πρέπει να είστε προσεκτικοί στο τι θα κάνω. Λοιπόν, οι πατάτες μου είναι σχεδόν έτοιμες. Άλλο ένα λεπτάκι θέλουνε και ο φούρνος μου καίει στους 200 βαθμούς. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε ένα ταψάκι, να το βάλετε μέσα και να το αφήσετε να γίνει πάρα πολύ ζεστό όση ώρα θα προετοιμάζουμε τις πατάτες. Αυτό είναι το μυστικό για να πετύχουν και να γίνουν τραγανές. Τώρα, μετά από τα 10 λεπτάκια που σας είπα, από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το νερό, σβήνουμε το μάτι, βγάζουμε τις πατάτες και κατευθείαν τις σουρώνουμε. Κατευθείαν! Δεν θα τις αφήσετε ούτε λεπτό παραπάνω και θα τις σουρώσετε κατευθείαν. Κοιτάξτε όλο αυτό το καπνό που βγαίνει. Βλέπετε. Θέλουμε να αφυδατωθούν οι πατάτες. Οπότε, με το που τις ρίξω μέσα στο σουρωτήρι, βγάζω τα λεμόνια, μετράω ακριβώς 5 λεπτάκια και τις αφήνω εδώ. Μετά από λίγα λεπτάκια, κοιτάξτε εδώ, σταμάτησαν να χνίζουνε. Χνίζουνε λίγο και η περισσότερη υγρασία που είχαν γύρω-γύρω έχει φύγει. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Τώρα, τις αδειάζουμε σε ένα μπολ και επειδή βάλαμε λεμόνι, δεν σπάνε με τίποτα. Τις βλέπετε πόσο ωραίες που έχουν μείνει. Και ρίχνουμε το λαδάκι μας, ελαιόλαδο φυσικά, θυμάρι, ή ρίγανη, ό,τι σας αρέσει. 2 σκελίδες κορδός σπάστητες και πετάξτε τις μέσα. Λίγο πάπρικα, αλατάκι, πιπέρι, και αυτό που θα κάνει πραγματικά τραγανές τις πατάτες μας, βέβαια και όλα αυτά ήδη που κάναμε, είναι το σιμιγδάλι. Λίγο σιμιγδάλι, 3 κουταλιές σούπας. Κουνήστε καλά μέσα το μπολ. Και μόλις ανακατέψετε πολύ καλά και είναι απαραίτητο οι πατάτες μας να είναι ζεστές για να κολλήσει η μαρινάδα πάνω στις πατάτες. Θυμάστε τα ψή που βάλαμε στο φούρνο. Εδώ πέρα θέλω να είστε πάρα πολύ γρήγοροι. Παίρνουμε τα ψή, το βγάζετε από το φούρνο, κλείνετε τις πατάτες κατευθείαν μέσα και πρέπει να ακούσετε τσσσσσ. Κοιτάξτε εδώ που ψήνονται ήδη οι πατάτες μέσα στο ταψί και κατευθείαν στο φούρνο. Θα ψήσουμε περίπου για 30 με 40 λεπτάκια και κάθε 10 λεπτά θα γυρνάμε τις πατάτες μας για να γίνουν τραγανές. Μετά από 40 λεπτάκια αυτές, κυρίες και κύριοι, είναι οι πιο ωραίες πατάτες που έχετε φάει στη ζωή σας. Κοιτάξτε εδώ,
τι ωραίο χρώμα που έχουν πάρει. Πόσο τραγανές έχουν γίνει παντού. Και φανταστικό. Είναι τραγανές όσο δεν φαντάζεστε. Ό,τι παραπανήσιο λάδι υπήρχε έχει μείνει στο ταψί, το βλέπετε. Πιο χρυσαφένιο χρώμα δεν έχετε ξαναδεί στη ζωή σας. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Είναι σαν τηγανητή, αλλά δεν είναι αυτή την αφήσουμε ακριβή και φτιάχνω εδώ πιάτο εδώ. Φτάνουν αυτές. Είμαι ο καλύτερος potato maker του κόσμου. Και για να μην το έχω μόνο του, έχω ετοιμάσει και δύο μπιφτεκάκια εδώ. Έτσι για να υπάρχουν. Λίγο θυμαράκι. Και αυτό ήταν. Τώρα πρέπει να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, το κουμπί, comments από κάτω και μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Νομίζω ότι μετά από αυτό το επεισόδιο καταλάβατε ότι ακόμα και οι πατάτες στο φούρνο έχουν τα μυστικά τους. Και όλα τα μυστικά θα δείχνουμε πάντα, μα πάντα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γεια σας!